Τα σκύπτρα της μακροβιότερης καθημερινής ζωντανής εκπομπής κατέχει το «Εμείς και ο κόσμος μας». Τα 50 χρόνια ζωής της εκπομπής τίμησαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πρώην παρουσιαστές αλλά και συμμετέχοντες σε μια σεμνή τελετή χθες βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του αρχείου του ΡΙΚ. 50 χρόνια ζωής, προσφοράς, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, ιστορίας και προβληματισμού. Εσείς και εμείς, εμείς και εσείς, εμείς και ο κόσμος μας. Ήταν φθινόπωρο του 1969, όταν η εκπομπή «Γυναίκα και ο κόσμος της» εκπέμπει για πρώτη φορά με ραδιοφωνική παραγωγό την αείμνηστη Μέρη Κοντογιάννη. Η γυναίκα. Και ο κόσμος της. Τη δεκαετία του 70 η εκπομπή συνεργάζεται με την Αλέκα Γράβαρη Πρέκα και στη συνέχεια μετονομάζεται «Σε εμείς και ο κόσμος μας». Η Αλέκα Πρέκα ήταν η πρώτη που έβγαλε ακροατές στον αέρα μέσω τηλεφώνου. Και θυμάμαι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν απίστευτη. Από τότε βέβαια έγινε μια στροφή στο ραδιόφωνο και τα πάντα άλλαξαν. Τη σκυτάλη παίρνει η Έλενα Χαραλάμπους από το 1996 μέχρι και το 2017. Γιατί το ραδιόφωνο, ξέρετε, έχει μια ξεχωριστή δύναμη, μια μαγεία, αμεσότητα με τους ακροατές, χρόνο να συζητήσεις και να εκμεύσεις αυτά που θέλεις να σου πούν για να βγάλεις προς τα έξω. Τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιαστής της εκπομπής είναι ο Λουκάς Χάματσος. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» συμπεριλήφθη στο βιβλίο του Guinness ως η μακροβιότερη ραδιοφωνική καθημερινή εκπομπή χωρίς διακοπή στο Πανελλήνιο, αφού ούτε και στην ΕΡΤ και τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ δεν υπάρχει σήμερα αυτή η συνέχεια των εκπομπών. Την υπερηφάνεια του εξέφρασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Ανδρέας Φράγκος. Η μεγάλη διάρκεια, η μακρά πορεία και η αποδοχή του κόσμου μαρτυρούν δίχως άλλο τη συνέπεια και την εργατικότητα των συντελεστών της και πως η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αξίζει την προσοχή και την αναγνώρισή μας. Η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά από το ΡΙΚ 1 στις 2:30 και ραδιοφωνικά στις 8 από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μας. Ευχαριστώ, κυρία Πρέκα. Ευχαριστούμε. Ελπίζω αυτού του είδους τα προγράμματα να τα προωθήσει το ΡΙΚ ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό, διότι είναι αυτά που χρειάζεται ο τόπος σήμερα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλη την αθλητική επικαιρότητα.